Είχαν βεβαίως προηγηθεί και άλλες κινήσεις και παρεμβάσεις με έντυκα κυρίως μέσα, οι οποίες δεν είχαν όμως επιτυχή έκβαση για διάφορους λόγους. Κρατάμε όμως τις προσπάθειες αυτές, παρελθόντος, και προσπαθούμε να τις επανεντάξουμε στη νέα δυναμική που αναπτύσσεται. Και τούτο διότι η πρωτοβουλία μας ποτέ δεν θέλησε να αυτοπεριοριστεί, αλλά αντίθετα να αναπτυχθεί και να μαζικοποιηθεί, να συσπυρώσει όλους τους Χανιώτες και όλους τους Αθηνιώτες. Και λέω νέα δυναμική, διότι η πρωτοβουλία μας ξεπέρασε τα σύνορα των Χανίων και της Δυτικής Κρήτης. Προκάλεσε πανικό στους εκβιαστές και φιλόδοξους κατακτητές, οι οποίοι με το μανδύα του δίθεν επενδυτή προσπαθούν να λαιλατίσουν αυτή τη χώρα και το λαό της. Οι ταυτόχρονες ανακοινώσεις της γερμανικής Fraport σε Αθήνα και Βερολίνο πριν λίγες μέρες, οι δηλώσεις στο Διεθνές Ειδησιογραφικό Πρακτορείο Reuters και σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία απηχούν τις απόψεις των δανειστών, και ειδικά του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, είναι χαρακτηριστικά. Αλλά και οι εσπεσμένες κρυφές συναντήσεις της Fraport με τοπικούς, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες στις πόλεις που υποτίθεται ότι θα δραστηριοποιηθεί. Ακόμα και στα Χανιά οργάνωσαν κρυφή συνάντηση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Διευκρινίζουμε, όσοι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τον ελληνικό λαό δεν πηγαίνουν σε κρυφές συναντήσεις και δεν κρύβονται. Δεν κρύβονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημοσίευση που είναι η ψυχή της δημοκρατίας, όπως έλεγε και ο Ιάκωβος Μάγια, ένας από τους πρωτοπόρους της δημοσιογραφίας. Θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι εν λόγω εκχώρηση είναι αποτέλεσμα ενός άνευ προηγουμένου εκβιασμού της χώρας και των πολιτών της από τους δανειστές, ειδικά την γερμανική κυβέρνηση. Ακόμα και σήμερα, αυτές τις μέρες, οι δανειστές και η Γερμανική Επιτροπή πιέζουν και εκβιάζουν να παραχωρηθούν τα αεροδρόμια για να κλείσει η λεγόμενη αξιολόγηση. Και δυστυχώς, το κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό αυτού του τόπου είτε συντάσσεται με το μέρος των δανειστών, είτε έχει συνδικολογήσει.